μιας εκδήλωσης αφορά τις αποδοχές κληρονομιάς, οι οποίες με το νόμο 5095 μπορούν πια να γίνονται και από δικηγόρους. Η αλήθεια είναι ότι για πάνω από 25 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης, Σερών και Ξάνθης, ίσως και Δράμας επιφυλάσσουμε, κάναμε αποδοχές κληρονομιάς ενώπιον του δικαστηρίου, κάναμε εμείς οι δικηγόροι. Τώρα με το νόμο που ψηφίστηκε, πανελλαδικά πια όλοι οι δικηγόροι μπορούν να συντάσσουν αποδοχές κληρονομιάς και να τις καταθέτουν στο ειρηνοδικείο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει ο καθένας. Θα προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δικηγόρους αλλά και για τους πολίτες, επειδή και απαξιωνόταν από τους συμβολογράφους, αλλά συγχρόνως κάναν και απεργία γιατί δεν θέλουν να έχουν δικηγόροι από το δικαίωμα να συντάσσουν αποδοχή κληρονομίας. Θα ωφεληθούν οι πολίτες με την αποδοχή κληρονομίας που κάνουν οι δικηγόροι, γιατί θα γίνονται πιο γρήγορα, επειδή είμαστε περισσότεροι. Θα υπάρχει και ανταγωνισμός περισσότερος, άρα θα είμαστε πιο εξυπηρετικοί σε σχέση με τους συμβολογράφους. Έχει ίδια ισχύ με τη συμβολογραφική αποδοχή. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί εγώ ασχολούμαι με το ακίνητο. 25 χρόνια συντάσσω αποδοχές κληρονομίας και νιώθω χαρά που θα μπορώ να προσφέρω στους συναδέλφους της Λάρισας την εμπειρία που απέκτησα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ο Σύλλογος Λάρισας καταβάλει μια προσπάθεια έτσι ώστε τα μέλη του να είναι απολύτως ενημερωμένα και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα τους καθήκοντα, σε αυτά που τους επιφυλάσσει ο νόμος 5095 του 2024 για τη μεταφορά νέας ύλης δικαστηριακής και μη. Έχουμε ήδη κάνει ένα σεμινάριο που αφορούσε το κομμάτι των εξαλείψεων, των σημειώσεων, των κληρονομητηρίων και των σωματείων. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, την κυρία Στρίμπα, και τη συνάδελφο την Κατερίνη, την κυρία Σαμαλή, τις οποίες ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκαν πάνω του βαρύ προγραμμάτους στην πρόσκλησή μας να έρθουν να ενημερώσουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τις αποδοχές κληρονομίας. Είναι και αυτό ένα νέο αντικείμενο. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Κατερίνης εδώ και χρόνια ασχολείται με το κομμάτι αυτό. Η κυρία Στρίμπα ιδιαίτερα έδωσε ένα σημαντικό προσωπικό αγώνα για την μεταφορά αυτής της ύλης στο δικηγορικό σώμα. Είναι χαρά μας που τις έχουμε σήμερα εδώ και θα έχουν έτσι συνάδελφοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από τις πλέον ειδικές συναδέλφους πώς μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να ανταποκριθούν στη νέα αυτή πραγματικότητα, στα νέα μας καθήκοντα.